επόμενο θέμα παρουσιάζει το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Ομογένεια του Λονδίνου. Την 5η 19 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διάλεξη του 13ου χρόνου διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Ομογένεια του Λονδίνου. Η συγγήτρια ήταν η επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιογλωσσολογίας κυρία Έλενα Ιωαννίδου του Τμήματος Επιστήμων και Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θέμα της διάλεξης ήταν γλώσσα, γλωσσική κοινότητα και γλωσσικές αξίες, η περίπτωση ελληνόφωνων Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο. Την κυρία Έλενα Ιωαννίδου παρουσίασε ο γραμματέας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κύριος Ανδρέας Καραολής. Ας δούμε την παρουσίαση της καθηγήτριας από τον κύριο Καραολή και στη συνέχεια ένα απόσπασμα της διάλεξης από την καθηγήτρια Έλενα Ιωαννίδου. Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω στη δεύτερη διάλεξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την Ομογένεια του Λονδίνου. Απόψε η διάλεξη θα είναι γλώσσα, γλωσσική κοινότητα και γλωσσικές αξίες. Η περίπτωση ελληνοφώνων Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο. Η συγγήτρια είναι η επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιογλωσσολογίας Έλενα Ιωαννίδου. Θέλω να ευχαριστήσω από τώρα τους χορηγούς επικοινωνίας, τις εφημερίδες Ελευθερία, Παρικιακή, Φιλελεύθερος, το LGR, το Hellenic TV που πάντοτε βρίσκεται προτού αρχίσει η διάλεξη μαζί μας, το RIC και το ΚΙΠΕ. Η Έλενα Ιωαννίδου έχει πολλές εμπειρίες από την παροικία μας. Ήταν και δασκάλα των ελληνικών παροικιακών σχολείων στο Southampton. Η Έλενα Ιωαννίδου είναι επίκουρη καθηγήτρια στη διδακτική της γλώσσας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου στις Επιστήμες της Αγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και τη διδασκαλία της γλώσσας στο Southampton και διδακτορικό στην κοινωνιογλωσσολογία και την εκπαίδευση πάλι στο Southampton. Έχει εργαστεί ως λέκτορας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως ερευνητική συνεργάτιδα στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Southampton και ως συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Δικτύου για Αριστεία στην Έρευνα. Languages in a Network of European Excellence. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κοινωνιογλωσσολογία, την εθνογραφία, την κοινωνική θεωρία της γλώσσας, τη σχέση γλώσσας και ταυτότητας, την ανάλυση του λόγου, θεωρία των κειμενικών ειδών και του κρατικού γραμματισμού. Ερευνητικά της προγράμματα έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Βρετανική Ακαδημία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Λεβέντη. Πώς μπορούσε να λείψει το Ίδρυμα Λεβέντη από τέτοιες έρευνες? Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Εταιρείας Γλωσσολογίας και Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Γραμματισμού και Ανάγνωσης. Άρθρα και εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά. Τώρα παρακαλώ να ακούσουμε την Έλενα Ιωαννίδου, η οποία θα μας μιλήσει με θέμα γλώσσα, γλωσσική κοινότητα και γλωσσικές αξίες, η περίπτωση των ελληνοφώνων Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο. Η Έλενα Ιωαννίδου. Λοιπόν, γεια σας. Είναι με μεγάλη μου χαρά που επιστρέφω στο Λονδίνο, επιστρέφω στην παροικία. Τα είπε ο κύριος Ανδρέας, μην τα επαναλάβω. Από πολλές απόψεις, it feels like home. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Θα σας μιλήσω για μια έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Κύπρο
και αφορμή της οποίας ήταν μία επίσκεψή μου στην Καρπασία πριν από πολλά χρόνια, όταν ψάχνοντας το δρόμο για να βρούμε το χωριό του παππού μου, το Δαυλό, βρήκαμε κάποιους τουρκοκύπριους, οι οποίοι μας έδειξαν το δρόμο και κουβέντα στην κουβέντα βρήκαμε ότι κάποιοι από αυτούς δεν ήξεραν τουρκικά. Οπότε για μένα ήταν εντελώς καινούρια νέα περιοχή. Ξεκίνησα έτσι να κάνω επιτόπιες επισκέψεις και ευτυχώς βρέθηκαν πάρα πολλοί να ενδιαφερθούν για την έρευνα και να τη χρηματοδοτήσουν. Οπότε θα σας παρουσιάσω σήμερα κάποια από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής και ελπίζω να τα βρείτε ενδιαφέροντα. Πρέπει να σας εξηγήσω τη φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι από την Καρπασία, είναι από μια πρόσφατη επίσκεψη που κάναμε στο χωριό τη Γαλινόπορνη και είναι ένα σημείο που στρίβει ο δρόμος και από πάνω είναι το χωριό. Και αυτή η φωτογραφία είναι στο σπήλιο της Γαλινόπορνης, όπου είναι μια σπηλιά η οποία φημολογείται ότι μαζεύονταν εκεί οι κάτοικοι του χωριού για, όταν ήθελαν να προστατευτούν από διάφορες επιδρομές, αλλά και για να κάνουν κάποια πράγματα που θα σας εξηγήσω μετά. Λοιπόν, οπότε, θα ξεκινήσω πρώτα με δύο ιστορίες. Οι ιστορίες αυτές δεν είναι δικές μου, δεν είναι λόγια δικά μου, είναι ιστορίες από τους συμμετέχοντες στην έρευνα και θα τις διαβάσουμε. Δεν έχω επέμβει πάνω στο λόγο τους, οπότε τα λόγια είναι, είναι αυτούς ή αυτά όπως μου τα έχουν πει. Λοιπόν, ξεκινούμε πρώτα με μια ιστορία από το χωριό τη Λουρουτζίνα. Μετά το 1963, εκλείσαν οι δρόμοι και κυβερνούσαν μας μόνο οι Τούρκοι αξιωματικοί. Είχε έναν αξιωματικό που ήρθε και έγραψε μέσα στο καφενείο «Απαγορεύονται τα ελληνικά». Και έτσι υποχρεωθήκαν και μάθαν λίγα τουρκικά. Νομίζω ακόμα ότι η ταπέλα εμμες στον καφενέ. Μια κοτσάκαρη έλαλε του αστυνομικού «Να σου δω κόθηκε ο τρία σελήνια να μου μάθει και εμένα λίγα τουρκικά». Και έλαλε του αξιωματικός «Αντά λόγεις τουρκί είσαστε και μιλάτε ελληνικά». Έπιανε τον το λάωμα. Αυτή είναι η ιστορία από έναν Τουρκοκύπριο που είναι στη Λουρουτζίνα. Δεύτερη ιστορία από έναν άλλο συμμετέχοντα Τουρκοκύπριο που μένει στην Καρπασία. Είναι λίγο μεγάλη, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον. Μετά την ΕΟΚΑΝ και το TMT, απαγορέψασε να μιλά ελληνικά ο κόσμος. Ένας βοσκός ήρθε από τον κάμπον, επίενει στη συνεργατική να πιάχει λεπίδα, να πάει σπίτι να ξοριστεί. Τώρα κάθεται ο δάσκαλο Τσαχαμέ, ο Μουχτάρης, και είναι όλοι ήταν από το TMT. Και εκείνος που εγούλευκε τη συνεργατική ήταν και εκείνος από το TMT. Τώρα, αν του μιλήσει ρωμαϊκά, ένα πληρώσει δυο σελήνια πρόστιμο. Λαλεί του, ρε Χατζή, βέρμπα να μπυρ λεπίτ. Τώρα, τη λεπίδα δεν ήξερε να την πει τουρκικά. Βέρμπα να μπυρ λεπίτ. Και γίγνει του πώς να ξουριστεί με το χέρι του. Εκείνος απαντά του, αν λαμάτι να είστε. Μπυρ λεπίτ βέρ, μπυρ λεπίτ. Και τρίφει το χέρι του στο πρόσωπο του. Γίγνει του να πούμε ότι είναι να ξουριστεί. Κατάφτει τσίνος πάλι αν λαμαντίμ, λαλεί του. Ένε κατάλαβα στα τουρκικά. Βέρμπα να μπυρ λεπίτ ρε, λαλεί του. Άμα του είπε πάλι αν λαμαντίμ, έγκαλε τα δυο σελίνια και φάτσισε τα πά στο τραπέζι. Να ρε πεζεβέγγι τα δυο σελίνια και δώσ' μου μια λεπίδα. Λοιπόν, αυτές είναι ιστορίες αληθινές, πραγματικές. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες στα δεδομένα μας, οι οποίες έχουν έναν εξαιρετικό ενδιαφέρον από πολλές απόψεις, από ιστορική άποψη, από κοινωνιολογική άποψη και για μας από γλωσσολογική άποψη. Οπότε, για να φύγω λίγο από τις ιστορίες και να πάω λίγο στα προγράμματα, αυτά είναι τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία ήμουν η βασική, ήταν δικά μου προγράμματα στα οποία ετήθηκα. Το πρώτο πρόγραμμα ξεκίνησε το 2008 και χρηματοδοτήθηκε εδώ από το Λονδίνο, από την Αγγλία, από το British Academy. Και το 2014-16 το Ίδρυμα Λεβέντης μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου χρηματοδότησε το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο μελετά τη χρήση των ελληνικών από
Τουρκοκύπριους στην Κύπρο και από τουρκοκριτικούς στην Τσούντα, στα Μοσχονίσια, που είναι στην Τουρκία. Η ερευνητική μας ομάδα είμαστε εδώ, βλέπετε, άρα δεν είμαι μόνη μου. Και απλά θα τα αναφέρω τώρα, αλλά δεν θα μιλήσουμε σήμερα για αυτά, γιατί λόγω χρόνου. Μελετούμε στο πρόγραμμα αυτόν του Ιδρύματος Λεβέντη, που τρέχει το 2014 με 2016, δύο περιοχές. Στην Κύπρο, από τα αποσπάσματα που σας έδειξα, μελετούμε τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι μιλάνε ελληνικά στο σπίτι. Υπάρχει και αναφέρεται και το όνομα Λινοπάμπακοι και Κρυπτοχριστιανοί. Η γλώσσα που μιλάνε είναι τα κυπριακά ελληνικά. Οι ίδιοι όμως δεν λένε ότι μιλάνε ελληνικά, λένε ότι μιλάνε ρωμαϊκά. Ταυτοχρόνως, στην Τουρκία, στα Μοσχονίσια, μελετάμε τους τουρκοκριτικούς, είναι μουσουλμάνοι της Κρήτης, οι οποίοι έφυγαν από την Κρήτη και μετήκησαν σε διάφορες περιοχές και κατέληξαν αρκετοί στα Μοσχονίσια. Και εκεί κοιτάμε την κριτική διάλεκτον. Αυτό το κομμάτι της έρευνας το έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο η ομάδα από την Πάτρα. Και απλά έτσι για αναφορά, τα Μοσχονίσια είναι εκεί. Είναι παράλια της Μικράς Ασίας και τα Μοσχονίσια είναι στον κύκλο που βλέπετε, απέναντι από την Λέσβο. Λοιπόν, για τη σημερινή παρουσίαση θα επικεντρωθούμε στα δεδομένα από τους ελληνόφωνους Τουρκοκύπριους. Το έβαλα σε εισαγωγικά, γιατί ανάλογα με τις γενιές, οι πιο νέοι δεν μιλάνε ελληνικά. Άρα είναι ελληνόφωνοι, Τουρκοκύπροι, υπάρχει μια συμβολική αξία, αλλά στους νεότερους, σε κάποιους από τους νεότερους, έχει χαθεί. Και θα επικεντρωθούμε σε τρεις βασικούς άξονες. Θα δούμε ποια τη μελέτη της γλωσσικής τους ποικιλίας, δηλαδή ποια ελληνικά μιλούν, έχουν κοινά με την ελληνοκυπριακή διάλεκτον, υπάρχει αλλαγή στα ελληνικά τους λόγω της επίδρασης της τουρκικής γλώσσας. Δεύτερο, θα δούμε τη γλωσσική τους χρήση, μιλάνε ακόμα ελληνικά. Πότε, με ποιους, πού, υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ γενεών. Και τρίτον, θα δούμε τις γλωσσικές αξίες, πώς νιώθουν για τα ελληνικά που μιλούν, υπάρχει συμβολική αξία και αν αναδεικνύεται σχέση ή σχέσεις μεταξύ γλώσσας και ταυτότητας. Λοιπόν, ιστορικά στοιχεία για αυτήν την ομάδα τη συγκεκριμένη, υπάρχουν διάφορες πολλαπλές ερμηνείες για την προέλευση αυτής της ομάδας. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι προέρχονται από τους Λινοπάμπακους. Ήταν αυτοί οι οποίοι αλλαξοπίστησαν, εξισλαμίστηκαν την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για να αποφύγουν το Χαράτσι ή για να αποφύγουν τις διώξεις. Είναι καταγεγραμμένον κυρίως από Άγγλους περιήγητες στη βιβλιογραφία. Άρα υπάρχει στη βιβλιογραφία αυτή η περιγραφή, αυτή η ερμηνεία. Υπάρχουν όμως και άλλες ερμηνείες, ότι είναι από τους Ενετούς, από πιο παλιούς κατακτητές. Παρόμοιες ομάδες συναντούμε και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, ήδη αναφέρθηκα στους τουρκοκριτικούς, αλλά υπάρχουν και ομάδες στη Συρία και στο Λίβανο, που μιλάνε ελληνικά ως πρώτη γλώσσα, και έχουμε έρευνες της Τσοκαλίδου και του Βρανόπουλου που περιγράφουν αυτήν την περιοχή. Η παρούσα έρευνα λαμβάνει υπόψη το ιστορικό πλαίσιο, αλλά δεν είμαι ιστορικός και δεν κάνω ιστορική ερμηνεία. Καταγράφω αυτήν την ομάδα, τη γλώσσα τους και τη σχέση με την ταυτότητα συγχρονικά, δηλαδή τώρα. Και η σημασία της έρευνας είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε θεωρητικό επίπεδο, γι' αυτό και μας έχουν δώσει λεφτά για αυτήν την έρευνα. Αλλιώς μπορεί κάποιος να πει τι μας ενδιαφέρει μια ομάδα γέρων που είναι κάπου και άμα πεθάνουν θα πεθάνει και αυτή η γλώσσα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί παίρνουμε πάρα πολλές πληροφορίες για θέματα γλώσσας και ταυτότητας, πώς διαμορφώνονται και αδιαμορφώνονται σε πολιτικά ευαίσθητες περιοχές και για τη σχέση του χώρου με την κυρίαρχη γλώσσα. Αυτό θα το περάσω πολύ γρήγορα, γιατί νομίζω να πάω στα δεδομένα, αλλά είναι πιο θεωρητικό υπόβαθρο, ποιες θεωρίες χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιώ για να ερμηνεύσω αυτά τα δεδομένα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η έννοια της γλωσσικής κοινότητας, του linguistic community, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον στη βιβλιογραφία για το πώς, ποια ομάδα μπορεί να θεωρηθεί ως γλωσσική κοινότητα και ποια όχι. Αν θέλετε, μπορείτε να με ρωτήσετε γι' αυτό μετά. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η γλώσσα ως δείχτης αλληλεγγύης, ως solidarity market, τα λέω και στα αγγλικά γιατί από τα αγγλικά είναι που τα πήραμε, ενώ και από την αγγλική βιβλιογραφία, την αγγλόφωνη μάλλον.
Και δίνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη γλώσσα ως δείχτης ιδιότητας μέλους ή ως δείχτης μη μέλους σε μια ομάδα. Δηλαδή, πρέπει κάποιος να μιλάει μια γλώσσα για να ανήκει στην ομάδα αυτή. Ή μπορεί να χάσει τη γλώσσα, αλλά να συνεχίσει να ανήκει στην ομάδα. Είναι σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία πάρα πολλά έχουν και άμεση σχέση και με την κοινότητα εδώ. Και γενικά με κοινότητες της Διασποράς. Και τέλος, η σχέση γλώσσας και ταυτότητας, η οποία είναι πολυεπίπεδη, είναι πολλαπλή, είναι ρευστή, είναι σύνθετη και αλλάζει. Επίσης, είναι πολύ, πολύ χρήσιμο για την έρευνά μας, είναι πολύ χρήσιμη για την έρευνά μας η έννοια της εθνογλωσσικής ζωτικότητας. Πότε λέμε δηλαδή ότι μια ομάδα είναι ζωντανή, έχει αυτό που λέμε το vitality. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες στη βιβλιογραφία, οι οποίοι μιλούν ότι για να μιλήσω για εθνογλωσσική ζωτικότητα, πρέπει να έχω γλωσσική χρήση και επάρκεια, πρέπει να υπάρχει άμεση σύνδεση γλώσσας και ταυτότητας, πρέπει να υπάρχει ένας αρκετός αριθμός ομιλητών, άρα ομιλητές, ξέρω εγώ, γλωσσών οι οποίες πεθαίνουν, είναι 5 ή 6 ομιλητές και άμα πεθάνουν θα χαθεί και η γλώσσα, λέμε ότι δεν υπάρχει εθνογλωσσική ζωτικότητα και διάφορα άλλα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα δεδομένα τώρα. Η μεθοδολογία μας έπρεπε να πάμε στις περιοχές και πήγαμε πάρα πολλές φορές. Οπότε είχαμε επιτόπιες παρατηρήσεις, αλλά κατά κύριο λόγο είχαμε εθνογραφικές συνεντεύξεις. Περάσαμε πάρα πολύ χρόνο με αυτούς τους ανθρώπους, μιλώντας, συνομιλώντας. Κάποιοι ήταν διστακτικοί. Θυμούμε την πρώτη φορά που γνώρισα την κυρία Μινουρέ, λίγο ήταν να μας βγάλει έξω και μας είπε «Εσείς τα έκαμετε ούλα και τώρα έρχεστε να με ρωτήσετε». Τη δεύτερη και την τρίτη φορά ήταν πολύ πιο φιλική και τώρα μπορούμε να πάμε όποτε θέλουμε στο σπίτι της και να μιλήσουμε. Άρα υπήρχαν εθνογραφικές συνεντεύξεις, οι οποίες πήραν πάρα πολύ χρόνο. Και ουσιαστικά αυτές είναι οι 4 περιοχές στις οποίες εντοπίσαμε χώρους ή δίχτυα όπου μιλούνταν τα ελληνικά ως πρώτη γλώσσα. Να σας τα δείξω στο χάρτη. Το τόξον εδώ κάτω στο κέντρο ήταν η περιοχή της Λουρουτζίνας, η οποία είναι και η πιο γνωστή, έτσι. Είναι γνωστό δηλαδή ότι στη Λουρουτζίνα μιλάνε ελληνικά και ότι μόνο ελληνικά θα ακούσεις. Η περιοχή της Καρπασίας πάνω, τα οποία ήταν εδώ τα χωριά της Γαλινόπορνης, του Άγιου Σημεού, του Άγιου Ανδρώνικου. Και επίσης είχαμε την περιοχή πάνω στην Τηλυρία, η Τήλυρη, οι οποίοι πιο πολλοί από αυτούς, λόγω του 63 και μετά, είναι τώρα στην Καρπασία. Και είναι μαζεμένοι σε συγκεκριμένα χωριά, κυρίως στη Γιαλούσα. Και κάτω στην περιοχή της Πάφου, της Αρόδες. Αυτά ήταν, μπορεί να υπάρχουν κι άλλα, και αν ξέρετε, θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω και να μας δώσετε πληροφορίες, γιατί η έρευνα τρέχει, δεν έχει τελειώσει. Τώρα συνεχίζουμε ακόμα. Λοιπόν, έχουμε 8 δίχτυα συμμετεχόντων. Ο τρόπος που δουλέψαμε ήταν ο εξής. Βρίσκαμε έναν άνθρωπο κλειδί. Και γύρω από αυτόν τον άνθρωπο χτίζαμε το δίχτυο. Άρα, ήθελαμε να δούμε το κοινωνικό δίχτυο. Οπότε, για παράδειγμα, να σας πω το πρώτο δίχτυο που ήταν από την Τηλυρία, από τα Κότσινα. Η κεντρική μας συμμετέχουσα ήταν η Νέιλα, είναι ψευδόνυμα όλα. Η οποία ήταν γύρω στα 50, και μετά, αφού βρήκαμε την Νέιλα και κάναμε 2-3 συνεντεύξεις, πήγαμε στον άντρα της, στο Χικμέτ, στην πεθερά της, την Μινουρέ ήταν αυτή που σας ανέφερα, την αδερφή της πεθεράς και την Νύφην. Οπότε έκλεινε ένα δίκτυο. Οπότε δουλεύαμε με κοινωνικά δίκτυα και έχουμε σύνολο 8 δίκτυα. Ο στόχος της έρευνας ήταν γύρω στα 4 με 5, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα δεδομένα, αλλά έχουμε 8 και πάει ακόμα. Δηλαδή, τώρα που μας μάθανε, έρχονται πολλοί και θέλουν να μας δώσουν και άλλες πληροφορίες. Οι συμμετέχοντες μας, όπως βλέπετε, δεν ήταν ούτε πολύ νέοι, ούτε πολύ γέροι. Κυρίως ανήκαν στη δεύτερη ομάδα, από 50 μέχρι 65. Είχαμε ένα καλό δείγμα και από τις 4 περιοχές. Και είχαμε και άντρες και γυναίκες. Ολόκληρη τη διάλεξη θα την παρακολουθήσετε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.